Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούρια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με B-movies. Έχουμε λοιπόν τις 10 πιο άκυρες αμερικανικές B-movies στην ιστορία του κινηματογράφου ή αλλιώς οι 10 πιο άκυρες B-movies στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. Λοιπόν, έχω δει πολλές άκυρες B-movie που δεν είναι καν B-movie, είναι CD-movie. Οπότε έπρεπε να κάνω ένα αφιέρωμα. Μου έχετε ζητήσει πολλές φορές να κάνω ξανά λίστα με τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών. Προσπάθησα λοιπόν εδώ να μην βάλω τις ταινίες που έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, αλλά να σας παρουσιάσω 10 πραγματικά άθλιες ταινίες. Νομίζω ότι το θέμα μας είναι τελείως ξεκάθαρο, όπως σας είπα. Δεν χρησιμοποίησα ταινίες που έχω χρησιμοποιήσει στις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών όσον αφορά τους σούπερ ήρωες, ας πούμε. Ή τις 15 χειρότερες ταινίες όλων των εποχών, παλιότερη μου λίστα. Αυτή τη φορά σας παρουσιάζω καθαρά B-movies. Ας πούμε, B-movie ήταν το Anaconda 3 και το Anaconda 4, ξεκάθαρα. Και είναι άθλιες ταινίες. Δεν μπήκανε όμως, γιατί έχουν μπει και στις 15 χειρότερες ταινίες όλων των εποχών, αλλά επίσης δεν τοποθετήθηκαν ξανά σε αυτή τη λίστα γιατί το franchise ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα με την πρώτη ταινία. Τι ξέρω, εμένα η πρώτη ταινία μου άρεσε, το πρώτο Anaconda. Σας φέρνω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, θα πέσει πολύ γέλιο. Στη 10η θέση, παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι σας βάζω την αληθινή σελίδα, δεν βάζω εικόνες αυτή τη φορά, βάζω την αληθινή σελίδα από το IMDb για να δείτε ότι δεν κάνω πλάκα. Και για να διαβάζουμε τα στοιχεία της κάθε ταινίας και για να βλέπουμε και ποιοι παίζουν μέσα, έτσι. Λοιπόν, το Cocaine Bear είναι η B-movie της καρδιάς μας, πραγματικά. Το περιμένω πώς και πώς. Θα βγει 24 Φεβρουαρίου, είναι το επίσημο release. Δεν την έχω δει, αλλά ήταν η ταινία που με ενέπνευσε στο να κάνω αυτή τη λίστα. Δηλαδή, μου έδωσε την ιδέα και λέω, φίλε, τι πρόκειται να δούμε με αυτή την ταινία. Πραγματικά το πιστεύω ότι θα είναι άθλια. Δεν νομίζω ότι inspired by true events. Ρε Λιώτα. Ρε φίλε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι το πάνε για να είναι καλή ταινία. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα είναι B-movie, οπότε νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω τη λίστα. Αυτή τη στιγμή κάνω μία μαντεψιά λοιπόν, βλέπω στο μέλλον και θεωρώ ότι καλύπτει όλα τα κριτήρια αυτή η συγκεκριμένη ταινία. Επίσης όλες έπρεπε να είναι του αμερικανικού κινηματογράφου ή αμερικάνικες ταινίες. Θέλω να πέσει πολύ γέλιο στα σχόλια. Αυτό σας λέω μόνο, θέλω να μου προτείνετε B-movies τη μία μετά την άλλη, που να είναι η μία χειρότερη από την άλλη, πραγματικά. Είναι, το ξεκαθάρισμα ήταν τεράστιο, μου πήρε μέρες για να μπορέσω να κάνω ξεκαθάρισμα. Μέρες όμως. Ξεκινάω με το Cocaine Bear, το οποίο πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι άθλιο. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ένα περίεργο group από αστυνομικούς, criminal, ναι, τουρίστες και teenagers πηγαίνουν σε ένα γεωργιανό δάσος, τέλος πάντων, όπου μία αρκούδα 500 κιλών πάει σε ένα φρέντζι ουσιαστικά με σκοτωμούς και τέτοια εξαιτίας της πρόσληψης στον οργανισμό της κοκαίνης. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω πού ξεκινάει το αληθινό, πού τελειώνει το αληθινό, πού ξεκινάει η φαντασία και πότε πάμε στην επιστημονική φαντασία. Πρέπει εννοείται να δείτε όλα τα τρέιλερ. Θα κλαίτε. Είδα το τρέιλερ και έκλαιγα, λέω, δεν παίζει να βγει και τέτοια ταινία. Λοιπόν, επειδή δεν το έχω δει, δεν θα την ακυρώσω άλλο, τη συγκεκριμένη ταινία, γιατί μπορεί να είναι ταινιάρα. Μπορεί να είναι η καλύτερη ταινία του Ρέι Λιώτα. Πάμε στην ένατη θέση. Stalked by my neighbor. Άθλιο. 5,2 στο IMDb. Θα σας λέω και το βαθμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίρνει 5,2. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο. A mother and her 18 years old daughter. Μια μητέρα
και η 18χρονη κόρη της πηγαίνουν σε μια πιο έτσι, πώς να το πω, suburbia, σε μια πιο ησυχή περιοχή να το πω, ώστε να επανέλθουν μετά από μια τραυματική εμπειρία που είχαν όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι τους. Αλλά μια έτσι sinister, εφιαλτική να το πω, φιγούρα, σκιά, φαίνεται να τους ακολουθεί. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, έχει έτσι, όχι, ούτε καν, ούτε καν. Παίζει να είναι ένα από τα χειρότερα παίξηματα που έχω δει στον κινηματογράφο. Παίζει να είναι το πιο άθλιο σκηνοθετικά έργο της λίστας. Είναι φιάλτες να το βλέπεις, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει, λες μία ώρα και 30 λεπτά. Και έχει περάσει μία ώρα και λες τελειώνει επιτέλους, τελειώνει. Φόλα, 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 φόλα. Doug Campbell, director. Πάμε στην 8η θέση, όπου έχουμε την επίθεση του δικέφαλου Καρχαρία. 2,5 MDB rating, δηλαδή εγώ θα του βάζα ένα, νομίζω ένα του έχω βάλει. Λοιπόν, two-headed shark attack. και έχει να κάνει με teenager κλασικά, πάνε με ένα σκάφος και τα λοιπά και τα λοιπά και τους επιτίθεται ένας δικέφαλος καρχαρίας. Η αφίσα είναι όλα τα λεφτά. One body, two heads and 6,000 teeth. Έχει και συνέχειες. Έχει την επίθεση του τρικέφαλου καρχαρία, του πεντακέφαλου καρχαρία. Έχει γίνει franchise η όλη φάση. Πρέπει να έδωσε την ιδέα για το Sharknado. Να θυμηθείτε το όνομα αυτό. Πάμε παρακάτω. 7η θέση. Piranha Conda. Σας έβαλα και τις εικόνες. 2,9 παίρνει αυτή τη στιγμή στο IMDb, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και είναι με ένα υβρίδιο πυράγχα ανακόντα. Φοβερή ιδέα. Δηλαδή, ανακόντα. Πολύ καλή ταινία. Εντάξει, πάρα πολύ καλή ταινία. Πυράγχα. Τρομερή ταινία. Από το πάνω ράφι. Ας φτιάξουμε ένα υβρίδιο που τα ενώνει και τα δύο. Ναι, ρε φίλε. Πέντε αστέρια ταινία. Για πλάκα. Τι B-movie, C-movie. Του κλέψαν τα αυγό, λέει, επιστήμονες. Και εντάξει, τους, και ορμάει και σκοτώνει ό,τι βρει μπροστά του. Κοιτάξτε τις εικόνες από το φίδι, φίλε. Θα είναι μεγάλη νύχτα. 6η θέση, Transmorphers. 1,6 στο IMDb. Λοιπόν, και έχουμε να κάνουμε... ουσιαστικά δεν έχουν βάλει ούτε καν το αληθινό τρέιλερ, έτσι. Έχουν βάλει ένα play clip με διάφορες ταινίες. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει τρέιλερ από αυτό το πράγμα. Είναι ένα rip-off των Transformers του 2007. Βγήκε και την ίδια εποχή. Νομίζω κυκλοφόρησε λίγο πιο πριν, αν θυμάμαι καλά. Έχει να κάνει με παρόμοιο σκηνικό. Είναι πιο πολεμική όλη φάση. Αλλά το λέει και το όνομά του, Transmorphers. Ήταν τα Transformers, η ταινία Transformers που θέλαμε πάντα. Λοιπόν, αλήτες, μην την αγγίζετε τη συγκεκριμένη ταινία. Θα γίνει cult θησαυρός. Μετά από 30-40 χρόνια, αυτή η ταινία θα είναι cult θησαυρός. Πάμε παραπάνω, πάμε στην 5η θέση, όπου έχουμε το μικρόβιο του φόβου. 6,1. Πώς γίνεται. Αυτή η ταινία δεν περνιέται για B-movie. Είναι από μόνη της όμως γίνεται B-movie. Παιδιά, το Bug είναι από τις χειρότερες ταινίες. Κρίμα ο Michael Shannon. Πραγματικά. Είναι μία από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών, ξέρω εγώ. Είναι άνετα B-movie. Δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία της B-movie ταινίας. Καταρχάς δεν βγάζει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Δεν καταλαβαίνεις αν αυτό που βλέπουν τα μικρόβια, οι δύο μικροβιοφοβικοί. Μικροβιοφοβικοί. Οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα. Αν τα βλέπουν στα αλήθεια, αν υπάρχουν κτλ. Δεν βγάζει συμπέρασμα. Και το τέλος είναι, το φινάλε είναι, λες. What the fuck? Τι έγινε, τι παίχτη, μα γιατί, what, μα γιατί. Συγκρίνεται δηλαδή με το human centipede, την ανθρώπινη σκουλικαντέρα, το ανθρώπινο πείραμα. Δηλαδή,
τόσο χάλια ταινία. Μιλάμε μακριά. Θα δείτε ένα τρέιλερ που θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πέρα από την πλάκα, μένω με είχε ψήσει το τρέιλερ να το δω. Το είδα. Φόλα! Πάμε στη θέση νούμερο 4. Ο Άγγελος του Πάθους. Passion Play. Mickey Rourke, Megan Fox, Bill Murray. 4,5 στο IMDb. Δεν έχω ιδέα πώς πήρε 4,5. Και είναι με την Megan Fox, την πολύ αγαπημένη, η οποία έχει φτερά αγγέλου. Αυτό. Και την κυνηγούν, προσπαθούν άλλοι να την κάνουν έκθεμα, άλλοι την ερωτεύονται, άλλοι θέλουν να χορέψουν μαζί της, δηλαδή στο τέλος πετάει, φεύγει, την πυροβολούν. Wow! Από το πάνω ράφι ταινία. Πάμε στην τρίτη θέση, όπου έχουμε τον Καρχαριοστρόβιλο. Κλείστο! Κλείστο! Sharknado. 3,3 στο IMDb. Ρε αλήτες. Ποιος πήγε και ψηφίζει αυτή την ταινία για να πάρει 3,3. Πάτε καλά. Πού το είδατε το 3,3? Φόλα. Είναι τυφώνες και έχουν μέσα καρχαρίες και πετούν τους καρχαρίες και σκοτώνουν κόσμο. Την ώρα που πετάνε οι καρχαρίες στον αέρα, σκοτώνουν κόσμο. Πέφτουν πάνω σε κτίρια, τα κατεδαφίζουν. Οι καρχαρίες είναι τεράστιοι συνήθως. Έχουν φτιάξει ολόκληρη σειρά. Μιλάμε για 6 ταινίες και 2 spin-off, 8 ταινίες κάπου. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Ποιος τα γυρίζει αυτά τα πράγματα? Είναι cult θησαυρός. Καρχαριοστρόβιλος και τα μυαλά στα κάγκελα. Δηλαδή, το πράγμα φτάνει σε επίπεδα φοβερά. 5,1 στο IMDb. Ο Βελοσιπάστορας. Λοιπόν. Όταν έχασε τους γονείς του, ένας παπάς ταξιδεύει στην Κίνα, όπου λαμβάνει, ας πούμε, μια μυστηριώδη ικανότητα που του επιτρέπει να μεταμορφώνεται σε δεινόσαυρο. Αρχικά, τρομαγμένος από τη νέα του δύναμη, μία πόρνη τον πείθει να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του να γίνεται βελοσιράπτορα ώστε να αντιμετωπίσει το έγκλημα και τους νίτζα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό έβαλα το IMDb. Λες δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ταινία. Κι όμως υπάρχει, φίλε. Κι όμως υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βρείτε το. Δεν νομίζω ότι έχετε δει χειρότερη B-movie. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Είναι όλα άθλια. Από τον τίτλο, στο τρέιλερ, στους ηθοποιούς, σκηνοθεσία, εφέ. Η μεταμόρφωση σε βελοσιράπτορα, που σε ορισμένες σκηνές είναι κοστούμι. Χριστέ, ο Βελοσιπάστορας. Πάμε στην πρώτη θέση όμως. Ιδεατά εκεί έχουμε τον Nicolas Cage. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει ότι πλέον παίζει. Όλες οι ταινίες του Nicolas Cage από εδώ και πέρα είναι B-movie. Όλες. Στην πρώτη θέση λοιπόν έχουμε το Willy's Wonderland, όπου έχουμε να κάνουμε με έναν έτσι ακριβοθόρητο και μη ομιλούμενο φύλακα, που πάει σε μια πιτσαρία. Σας θυμίζει κάτι? Five Nights at Freddy's, έτσι στο κανάλι μου όσοι παρακολουθείτε, 5,5 στο IMDb. Και εκεί του επιτίθενται animatronic καταραμένα, τα οποία θέλουν να τον φάνε για πρωινό, για βραδινό. Κάνει night shift. Σας θυμίζει κάτι όλη η φάση? Χριστέ μου. Είναι η ταινία που έχω υποσχεθεί ότι δεν θα δω ξανά ούτε τρέιλερ. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Όχι δεν θα την ξαναδώ την ίδια την ταινία. Δεν θα ξαναδώ εικόνα της, ούτε τρέιλερ ούτε τίποτα. Μιλάμε για χάλια. Παίζει να μην μίλησε ο Nicolas Cage καθόλου. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, παίζει να μην μίλησε καν. Έχει παίξει και σε άλλες φόλες ο συγκεκριμένος, στο Κυνήγι των Μαγισσών, που εντάξει είναι ψιλοφόλα, αλλά βλέπετε. Έχει παίξει σε αυτό που έκανε τον οδηγό από την κόλαση, τύπου Ghost Rider,
αλλά δεν ήταν οδηγός. Δεν θυμάμαι καν την ταινία πώς λέγεται. Είναι το Drive Angry, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτό, φίλε, αυτό εδώ τα ξεπερνάει όλα. Είναι η χειρότερη φόλα στις B-movies όλων των εποχών. Τι να πω. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή μας λίστα. Ελπίζω να γελάσατε, ελπίζω να το απολαύσατε όπως εγώ. Δείτε τρέιλερ στις 10 αυτές ταινίες. Δείτε το. Αν καταφέρετε, αν αντέξετε, δείτε και τις 10 αυτές ταινίες και θα με θυμηθείτε. Πραγματικά. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω με ξενόγλωσσο κινηματογράφο πέραν της αμερικάνικης κουλτούρας. Δηλαδή, θα ήθελα να βάλω το Pool ταϊλανδέζικο με τον κροκόδιλο. Το ένα νορβηγικό ή φιλανδικό είναι αυτό με το Bunny. Το Killer Bunny. Πω, μιλάμε. Το ένα χειρότερο από τα άλλα. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βάλεις καν σε σειρά. Η επίθεση του Γιγάντιου Μουσακά από Ελλάδα, Ελλάδα σ' αγαπάμε. Σίγουρα θα βρω, υπάρχει πολύ υλικό. Έκανα δηλαδή ένα απίστευτα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Έβγαλα τα μάτια μου να κάνω έρευνα και να προσπαθώ να θυμηθώ B-movies που έχω δει κατά τη διάρκεια της ζωής μου για να τις βάλω στη λίστα. Μιλάμε για τρελό ξεκαθάρισμα. Anyway, το Troll δεν μπήκε. Θα μπορούσα να το βάλω. Το Troll όμως δεν μπήκε. Είναι cult θησαυρός το Troll. Θα μπορούσα να βάλω κάμποσες ταινίες με ζόμπι ή το σπίτι με τα 1000 πτώματα, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, είναι και ορισμένα που είναι cult θησαυροί πλέον. Δεν τα αγγίζεις. Δηλαδή. Αυτή ήταν η λίστα μας. Ελπίζω να την απολαύσατε. Πείτε μου στα σχόλια B-movies που έχετε δει και έχετε μείνει άναυδοι. Λες, πω, τι είδα πάλι, ρε φίλε. Τι είδα πάλι. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!